Ας αρχίσουμε. Ονομάζεστε? Πέρα από την αλήθεια που βλέπεις, πέρα από την αλήθεια που ακούς, που διαβάζεις, που αισθάνεσαι, πέρα από την αλήθεια του θήτη και του θύματος, υπάρχει και μια άλλη αλήθεια. Όταν ο άνθρωπος ξεπερνάει τα όρια του και ο χρόνος χάνει τη σημασία του, όταν η στιγμή γίνεται μια ολόκληρη ζωή, μια λεπτή κόκκινη γραμμή, και όλα ενώνονται και το τέλος συναντάει την αρχή, αυτός είναι ο κόκκινος κύκλος. Γιατί σε πέτα? Αν δεν σας πειράζει, θα ήθελα να τα πάρουμε από την αρχή. Είστε καλύτερα? Ναι. Ωραία. Ονομάζεστε? Και την Καραγιάννη. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είσαι πια σε ηλικία που πρέπει να αναλάβεις τις ευθύνες σου έναντι της οικογένειας και κυρίως έναντι της μητέρας σου και της αδερφής σου. Είσαι αρκετά όρημος για να καταλαβαίνεις πως η συμπεριφορά σου όχι μόνο δεν οδηγεί πουθενά εσένα, αλλά απέναντίας προκαλεί προβλήματα σε όλους μας. Δέχτηκα να μη σπουδάσεις αφού δεν το ήθελες. Έφτασα στο σημείο να διαφωνήσω με τη μητέρα σου, που ξέρεις πόσο υπολογίζω τη γνώμη της. Δεν είπα τίποτα που δεν πήγε στρατό. Ας πούμε πως δεν έφταιγες εσύ. Αν και μπορεί να σε έστρωνε. Διότι εγώ πιστεύω εκείνο που σου χρειάζεται είναι πειθαρχία. Δυστυχώς τόσο η μητέρα σου όσο και εγώ σε κανακέψαμε περισσότερο από όσο έπρεπε. Δεν ξέραμε παιδιά, δεν είχαμε οικογένεια. Όλα όμως έχουν τα όρια τους. Και τα όρια μας εξαντλήθηκαν. Με προσέχεις? Δεν περιμένω να αναλάβεις την επιχείρηση. Δεν μπορείς. Περιμένω όμως να μου συμπαρασταθείς στην προσπάθειά μου. Αν δεν δες να δεις να χάνονται τα πάντα. Με παρακολουθείς? Εσύ ειδικά θα πρέπει να είσαι πιο προσεκτικός στη συμπεριφορά σου. Αν κάτι δεν πάει καλά, ο πρώτος που θα υποστεί τις συνέπειες είσαι εσύ. Όταν σου μιλάω να με προσέχεις. Έχω πια κουραστεί να ακούω τη μητέρα σου να προσπαθεί να σε συνετίσει να σου βάλει μυαλό. 23 χρονών ματράχαλο. Άλλοι στην ηλικία σου έχουν οικογένεια ή δουλεύουν σαν τα σκυλιά. Εσένα δεν σου έλειψε ποτέ τίποτα. Και το μόνο που ξέρεις είναι να κάνεις τίποτα. Και δεν με ενδιαφέρει τι λες ή τι σκέφτεσαι. Είναι καιρός να μπει μια τάξη εδώ μέσα. Και δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Όλοι έχουν προβλήματα. Πολύ πιο σοβαρά από το δικό σου. Καταστρέφομαι. Διαλύω. Αλλά δεν το βάζω κάτω. Θέλουν να σταθούν ξανά στα ποδάρια τους. Εσύ όμως δεν έχεις καμιά δικαιολογία. Καμία. Μαμά! Νίκη! Νομίζω ότι ο μπαμπάς πεθαίνει. Η μάνα σου.
Δεν είσαι μόνος σου εδώ. Κατάλαβες? Δεν είναι κατάσταση αυτή, ρε μαμά. Πώς είναι σήμερα? Καλύτερα, καλύτερα. Αν θες πήγαινε να κάνεις μια βόλτα, θα μείνω εγώ μαζί του. Εντάξει. Καλύτερα φαίνεσαι σήμερα. Αλήθεια λέω. Μου λείπεις, Αλέξη. Πώς ήταν, πατέρα? Πιο μαλακά. Πώς ήταν? Πώς ήτανε? Πες μου. Πες μου. Σταμάτα! Ήθελα μόνο να μάθω πώς ήταν. Είναι σαν να πνίγεις. Σαν να μην μπορείς να πάρεις αέρα. Λοιπόν, οι γιατροί ήταν κατηγορηματικοί. Ο πατέρας θα γίνει καλά. Είναι απλώς θέμα χρόνου. Επομένως, η ζωή μας θα συνεχιστεί όπως πριν. Με μια διαφορά. Τέρμα οι ανοησίες. Νίκη, μιλάω. Δεν θέλω να έρθω στη δουλειά. Να μην έρθεις. Θα την αναλάβω εγώ τη δουλειά. Αυτό που ζητάω από εσάς είναι να βοηθήσετε τον πατέρα σας να επανέλθω συντομότερο. Και να μην μου δημιουργείτε προβλήματα. Αρκετά έχω ήδη. Μπαμπά, ακούς τι λέει η μαμά? Άρη, δεν είναι αστεία αυτά. Μα γιατί, κοίτα, αφού μου γελάει. Δεν καταλαβαίνεις, υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Φεύγω. Έχω συμβούλιο. Μου ζήτησε να αναλάβω διευθύνων σύμβουλος. Αρνήθηκα. Τους είπα ότι θα επιστρέψει σύντομα. Βάσο! Μη με διαψεύσεις. Μην τον αφήσεις μόνο μαζί του. Πώς με λένε, είπαμε? Βάσο! 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 Αυτός ο μαλάκας με κλείδωσε μέσα! Ήσυχασε, ήσυχασε, ήσυχασε. Ήσυχασε, ηρέμησε. Ηρέμησε. Έλα, πάμε μέσα. Τι να κάνω, δεν γινόταν αλλιώς. Δεν μ' αφήνουνε μόνο μαζί σου. Λένε πως δεν σου κάνει καλό να με βλέπεις, γιατί φταίω εγώ που το έπαθες. Εγώ φταίω? Θες τη Βάσο, ε? Είμαι εδώ εγώ και θες τη Βάσο.
Ωραία λοιπόν. Φώναξε την. Έλα. Φώναξε την. Πιο δυνατά. Έλα. Δεν μπορείς. Να σε βοηθήσω. Βγες γρήγορα έξω. Είδες. Σε άκουσα. Και ακόμα είναι νωρίς. Πρέπει να σας μιλήσω. Ήταν τόσο γλυκός όταν κοιμόταν. Δεν μπορούσα να πιστέψω πως αυτό το γλυκό πλάσμα ήταν ικανός να κάνει κακό σε κανέναν. Πόσο μάλλον στην ίδια του την οικογένεια. Όμως κάτι μέσα μου μου έλεγε πως δεν ήταν έτσι. Είχε γίνει κάτι? Όχι, τίποτα. Κάτι είχε αλλάξει. Το ένιωθα. Τον αγαπούσα, δεν μπορούσα να κάνω τα στραβά μάτια. Δεν είχα να κοιτάξω μόνο τον εαυτό μου. Δεν μου είναι ευχάριστο να σε επιπλήττω. Αλλά δεν θα έπρεπε να το έχεις κάνει. Άσε με εμένα τον πατέρα σου, δεν τον σκέφτεσαι καθόλου. Το γάμο το! Άρη! Άρη γαμίσου! Λίθιο! Σαν μωρά κάνετε, το καταλαβαίνετε. Συγγνώμη, μαμά. Συγγνώμη, μαμά. Πολύ καλά, Άρη. Αφού δεν μπορείς να αναλάβεις εσύ τις ευθύνες σου, θα τις αναλάβω εγώ για σένα. Θα μου το πληρώσεις. Φύγε από εδώ. Φύγε από εδώ, είπα. Μαμά! Μαμά! Τι έκανες πάλι? Πρόβα στο ψυχό. Ωραία. Πολύ ωραία. Αν συνεχίσεις έτσι, σε λίγο καιρό σε βλέπω να τρέχεις μαραθώνιο. Άγια σου. Δεν θέλω να σε βλέπω έτσι. Αλήθεια σου λέω. Το ξέρω. Δεν ανησυχώ για τον Αλέξη. Ο Άρης. Άρχισε πάλι τα ίδια. Θες να τον δω? Όχι, όχι, όχι. Δεν πρέπει να καταλάβει τίποτα. Τότε να του γράψω μερικά χάπια. Τι είναι αυτό? Είναι για τα νεύρα. Θες? Για σένα είναι. Thank you.
Πάντα ήθελα να σε φιλήσω. Ζήτησε συγγνώμη. Δεν πειράζει. Αφήστε τον. Πειράζει. Συγγνώμη. Μπορώ να φύγω τώρα? Μπορείς. Όποια και να έρθει, θα την κάνω να φύγει. Το λυπάμαι. Εμένα να λυπάσαι. Προσπαθήσουμε. Έλα. Έλα. Σιγά σιγά. Έλα. Έλα λίγο ακόμα. Σιγά σιγά. Περίμενε. Σιγά. Δεν τα καταφέρνω, Αλέξη. Είσαι σίγουρος πως θα τον βοηθήσουν? Από κάπου πρέπει να αρχίσουμε. Και αν δεν κάνουν τίποτα, πάλι τα ίδια θα έχουμε. Αν δεν πιέζεται, ίσως να μην χρειαστεί. Είναι απρόβλεπτος πάνω. Το ξέρεις ότι δεν πηγαίνω πια στη δουλειά. Δεν τολμώ να τον αφήσω μόνο του με τον Αλέξη. Πιστεύω ότι είναι λάθος που τον κρατάς μακριά. Νομίζει ότι τον θεωρείς υπεύθυνο και αυτό τον κάνει επιθετικό. Και τι να κάνω? Δείξ' του περισσότερη εμπιστοσύνη. Ο Πάνος δεν ήταν απλώς ένας γιατρός. Ήταν γιατρός της οικογένειας. Φίλος. Επίθετο. Μακράκης. Τα ήξερα από μικρά. Τον εμπιστευόμουν, γι' αυτό και τον άκουσα. Αν και βαθιά μέσα μου δεν το ήθελα καθόλου. Είχα κουραστεί όμως τόσο πολύ. Όλα μόνη μου τα έκανα. Θα κρυώσεις. Έχω συνηθίσει. Πατέρα, με είδες? Κατάλαβα. Τι θα κάνεις? Ο πατέρας θέλει να με δει. Άρη, μην κάνεις καμιά μαλακία. Έλα να δεις. Θα σου αρέσει, σταμάτατε. Το ξέρω, σε κατάλαβα, σε άκουσα. Ω, παλάκια. Ε, πώς φαίνεται εδώ? Κοίτα μπροστά, κοίτα τι ωραία που είναι. Αλλά θα έχεις καλύτερη, νομίζω, θέα από εδώ. Ε, κάτσε να σε διορθώσω. Ω, παλάκια. Τι? Ε,
δίκιο έχεις. Πρέπει να σε βάλω κάπου καλύτερα. Πώς φαίνεται εδώ? Τι? Ναι. Αν θες να πέσουμε μαζί, ε? Βοήθεια! 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 Αλλά είναι! Έρχομαι! Νίκη! Νίκη! Βοήθεια! Νίκη! Νίκη! Στάνλι! Η Νίκη δεν τα κατάφερνε μαζί του. Κόρη σας? Ναι. Αρκούσε ένα του βλέμμα για να την απορριθμίσει τελείως. Τον έτρεμε. Όλοι τον έτρεμαν, εκτός από την Εύη. Όχι τον ίδιο απαραίτητα, αλλά τις αντιδράσεις του. Ήταν τόσο απρόβλεπτος. Αυτό που έκανες ήταν υπέροχο. Δεν έκανα τίποτα. Μου το χρώσταγες. Απαράταμε. Πάω βόλτα, θα έρθεις? Άσε. Προτιμώ να κάτσω εδώ. Έχεις τίποτα με τα αμάξι μου? Έχεις τίποτα με την αδελφή μου? Δεν κάθεσαι. Μπορείς να αργήσει. Πολύ καπνίζεις. Δεν τον έσωσε. Πήγε να τον πνίξει. Εγώ δεν σας είπα τίποτα. Εκείνη τη στιγμή τη μίσησα. Τη μίσησα γιατί μου έλεγε τι έπρεπε να κάνω. Ποιο ήταν το χρέος μου. Δεν ήθελα να τον στείλω πίσω στην κλινική. Δεν μπορούσα. Ο Άρης δεν ήταν οποιοσδήποτε. Ήταν ο γιος μου. Πού πας? Στο πατέρα. Όχι τώρα. Κοιμάται. Γιατί δεν κοιμάσαι? Φοβάμαι. Κι εγώ τι κάνω εδώ? Δεν είσαι ο μπαμπάς. Ναι. Δεν είμαι.
Εσύ θα ξέρεις τι να κάνεις. Εγώ δεν ξέρω. Ξυπνάω και κοιμάμαι και το μυαλό μου σκέφτεται συνέχεια το ίδιο πράγμα. Θα τον προλάβω. Και απ' την άλλη δεν μου κάνει καρδιά να τον στείλω πίσω. Αλέξη. Σε παρακαλώ. Κάνε το για μένα. Δεν θα αντέξω να σε χάσω. Δεν θα αντέξω. Ο Βολφγκανγκ ήταν 15 ετών και ο πατέρας του υποδιευθυντής τότε της χοροδίας της Αρχιεπισκοπής του Σάλτσμπουργκ. Οι επίσημες βιογραφίες... Φεύγω. Θα τον προσέχεις, έτσι? Να μείνεις ησυχή. Δεν θα αργήσω να γυρίσω. Οι επίσημες βιογραφίες αναφέρουν ότι πατέρας και γιος... Έχει υπέροχη μέρα. Είναι κρίμα να κάθεσαι εδώ. Πάμε βόλτα. Έλα, θα σε βοηθήσω εγώ. Δεν είναι τίποτα. Θα δεις. Έλα, θα σου κάνει καλό. Έλα. Έτσι, μπράβο. Δεν το χρειάζεσαι αυτό. Για να δούμε. Ωραία. Είδες. Είδες πως τα καταφέρνεις. Καλά δεν είναι? Ωραία δεν είναι? Ξέρεις, δεν μ' αφήνουνε να σου μιλάω. Εδώ θα μου πεις μέχρι τώρα μόνο εσύ μίλαγε. Όχι, μαμά. Φεύγω. Περίμενε, περίμενε. Αλέξη!
Δεν έχει τίποτα, απλώς είναι λίγο ταραγμένος. Ας μην τον δει για μερικές μέρες καλύτερα. Τι να κάνω πάνω? Πες μου. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Το έχετε ξανακάνει. Δεν τον ωφέλησε καθόλου. Και δεν τον έβλεψε όμως. Ούτε αυτόν, ούτε εσάς. Πάντως, αν είναι να το κάνεις, μην το καθυστερείς. Τις οδηγίες τις ξέρεις. Θέλω να μου δώσεις όλα τα εργαλεία που έχεις. Πήγαινε, πάρ' τα. Και κάτι άλλο. Αν θέλεις να μείνεις εδώ, θα κάνεις αυτό που σου λέω. Υπάρχει άλλη λύση, Αλέξη. Αρκετά έκανε υπομονή. Η κατάστασή του επιδεινώνεται, σχεδόν δεν ελέγχεται. Ακόμα και εσύ που είσαι άντρας, δεν τα κατάφερνες. Πόσο μάλλον η Κέτη, που σκέφτεται και την Νίκη και σένα φυσικά. Εγώ θα τα κανονίσω όλα. Αν δεν θέλεις, δεν θα το κάνω. Καθόλου. Ούτε τα χάπια του παίρνει. Όσο πάει και γίνεται επιθετικότερος. Φοβάμαι. Φοβάμαι για σένα και την Νίκη. Και ο Πάνος συμφωνεί. Δεν θα πάθει τίποτα, λέει. Ίσως περνάει μια κρίση όπως παλιά. Θα πάει, θα ηρεμήσει, θα συνέλθει και θα γυρίσει κοντά μας. Μ' ακούς? Θες και εσύ να φύγω? Ξέρεις πως είναι εκεί μέσα? Πνίγεσαι. Μπορείς να πάρεις ανάσα. Ξέρεις πως είναι? Thank you.
Καληνύχτα. Σήμερα μας βρήκε αυτό. Αύριο. Ποιος μπορεί να ζει με μια τέτοια απειλή? Θόλωσε το μυαλό μου. Oh,
Κοιμάται. Δεν ήθελα να τον σκοτώσω.